Εχθές Δευτέρα η Νότια είναι sold out. Τον τα πράγματα δεν εξασυφήκαν ποτέ. Η Νότια είναι sold out που μέρα Δευτέρα ρε παιδιά. Να στείλουμε τα συνεργασία μας στον Καφέρα του LB, γιατί έχει ένα χρόνο που γαμάω θρύλος. Είσαι εξαφανισμένοι ρε. Was εξαφανισμένοι. Θα φάνε την ίδια μοράρι και εξυπνήσαν τα παιδιά. <λύλιο> Καλημέρα. Η παρασκευή με είναι Έβαλα το εγώ το πίπι για να δεν το βάλει <laughs> η παραγωγή. <laughs> κι αν είμαι βουσπίτι, κι αν με πάρει για φαΐν καλό. Συνήθως ποτίζει με. Το φράγμα του φόβου έσπασε. Το κύμα αντιστήριξης μεγαλώνει. Αδέλφια, 30 με το κλεμμένο. Γεια σας κοπέγγια, άλλο ένα επεισόδιο του Legacy Θα πάλι οι τρεις μας, φίλο μου Σοκράτη Φίλε μου Γεια σου φίλοι μου Στο φίλο μου μπήκα να γίνει και την χωρίς του Στο φίλο μου μπήκα, λέμε μετά θρόε μου Καλησπέρα πάνω μου, καλησπέρα Λοιπόν, εντάξει λίγο μας τα κοντάουν Εμείς είμαστε μαθημένοι και πάνω Και που τα

δεν σταματάει η εκπλησία. Την κληροτήδα είναι η σωστή που εμπρόδειγμα. Κληροτήδα. Οι κλητορίδες λένε να πάρουν για τις σχόλια, λένε που τούτα, τη γωνιά. Κληροτήδα, κληροτήδα. Είμαστε τρεις άντρες, δεν νομίζω η να πειράξει κανένα. Λοιπόν, πάνε πάνω κάτω. Ούτε η κρέπα, για τους που καταλάβουν. λοιπόν πάνω κάτω. Εκούτσισε όνομα, νικητή είναι ένα νοσοκράτη, ένα Λοίζο. Λοίζο Νικολαίδη. Λοίζο, όπω η Ροϊμάνο σου. Λοίζο Νικολαίδη. Άρπαξε την. Ιωτροδικαστή. Άρπαξε την. Είσαι κύριο. Θα επικοινωνήσει με το βαθυράκι και θα τακτοποιηθεί η κουβέντα. Αν εντό να φορέσει η δουλειά. Να τα βρούμε. Λοιπόν. 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 Απλά πριν να ξεκινήσουμε, θέλω να πω λίγο εγώ στα παιδιά του Αστροπερίδη ε, προσπάθησα να μια δικαιολογία, να έρθω πάνω, ότι έμουν το φούτερ, να έμουν η να έρθω και πάνω να να πιούμε, έπιετε και στείλετε το, έτα τώρα, φορούμε το, δεν δικαιολογία να έρθουμε τα συνεργασία μας, την αγαπή μας σας ευχαριστώ Τέλος παντών, να έχουμε μετά, Εντάξει, εγώ μετά από τέτοιο το παιχνίδι, φίλε, ήταν από τι ελάχιστε περιπτώσει που ένιωσα την ανάγκη να κάνω μια ανάρτηση στα social media μου. Οκ. Okay. Και το μήνυμα που θέλω να περάσω ήταν ότι ήταν μια ήττα τίτλου. Και πώ το εξηγώ το ήττα τίτλου. Όπω το ερμηνεύει, είναι δηλαδή... έχω όλου του φίλου που μα παρακολουθούν το φίλο και είδαν την ανάρτηση μου. Οπότε θέλω να το εξηγήσω λίγο το πράγμα, Είδαμε έναν ημίχρονο, ρε φίλε, το πρώτο, στο οποίο το απολύμα μας ήταν κακό. Ναι. Εγινήκαν κάποια πεδαριώδη λάθη στην αμυνά, κατά κύριο λόγο το ζεύτε και που τον, Τβάλι. Ο Τβάλι, νομίζω ότι ειδικά στο πρώτο έφυγαν του ρε κουμπάρ. για δηλαδή, κάποιον μου καταλάβει, μα πάνε... Ναι. Δεν έπρεπε να τα ντζάμε, δεν έπρεπε να γίνει. Πρέπει να έχω λίγος πάνω του, δεν το συζητάς. Δεν ναι, έπρεπε να γίνει την Εντάξει, ο Ντβάλι, δεν τον μηδενίσουμε ρε φίλε, όπως δεν μηδενίσαμε τον Πέτροβιτς για το λάθος που έκαμε στο μάτσο με την Άχνα. Μπράβο. Είδαμε και στη συνέχεια. Εντάξει, στη φάση με την κόκκινη, έκαναν το 2-0, ρε φίλε. Και καπάτζι, η του Γίαντα, που... Που ζαμε, ρε φίλε, νομίζω ήταν και ατυχία, διότι ένα δεν ήταν το φαουλ πας στην φάση δεν το να το δεν θα ε, ήταν ε, το καλό είναι ότι επειδή είναι τεχνικό το φάουλ, δεν θα είναι αντιαθλητικό για ναι. Τώρα, εγώ για να είμαι ειλικρινής, όταν ήταν η του Άρη ρε, πάνω μου, και τον να ή εγώ θα προτιμούσα να παίξει ο Άρης με τον Καγόρη, διότι yeah. για μένα ο Άρης χωρίς τον Καγόρη, είναι πιο επικίνδυνος. Έχει παραπάνω ταχύτητα. Γιατί κάποιοι μας λένε ότι δεν είσαι προβλεπτικός, μιλάς με μαλακές που ακούγονται και πράγματα. Παιδιά, έχει χιούμορ που κάνουμε, μην Απλώς ο άνθρωπος, είναι ο λεγόμενος target man. Δηλαδή, αμα παίζεις τον κακόρι μέσα, πάει του, το παιχνίδι, τον κακόρι. Είναι πιο προβλέψιμος το παιχνίδι Ο που άρεσε γίνεται φαϊτσάρι. Ναι. Like, Φαϊτσάρικο. Όχι φαϊτσάρι. Ναι. Ναι. Το λοιπόν. Ε, οπότε ρε πάνω μου θεωρώ ότι το πρώτο μήχρονο επειδή έτσι δεύτερο μήχρονο και θέλω να σχολιάσω κάτι. Όταν ο Σούσις έπεσε στο κέντρο τη άμυνα με τις που κοινήκαν, το απολύτω μου λάσει mm. Και εγώ και πιστεύω ότι ο πρέπει να παίζει άμυνα. πρέπει να παίζει στόπερ. Ναι, πραπέζει στόπερ. Πραπέζει στόπερ Άμα δεις όλα τα παιχνίδια που έπαιζε ο, ο στη ε, θέση του Στόπερ, τρώμε στα γονόμετρο. Έχει εγκεφαλικός παίχτης, κουμάνταρα με πάρα πολλά δυναμή. εγώ δεν νιώσα ότι έπαιζα με 10 παίχτες στο δεύτερο μικρό. Okay. Δηλαδή, είχαμε την ευκαιρία για μένα yeah. και το Σούσης, που επειδή ούλια λέμε για του αλλά ήταν για ήταν θα ήταν κόλλερ, φίλε. Αν την έβρισκαν για μέτι, εντάξει, το ημά πανένε σιγάν, αλλά ήταν πολλά μεγάλη ευκαιρία. Και για μέρα, φίλε, στην Σέντραν του Δόναρο, που για μένα είναι το και είναι η είσοδο στο παιχνίδι. Ναι. Ε, Δυστυχώ, σταμάτησε την μπάλα στο, στο δοκάρι. Και στέκομαι στο, στην ήττα τίτλο, διότι με τσίντα δεδομένα πάνω μου, τώρα η στροφή 2-0, να μην έπαιξε καλά

το αποτέλεσμα όμω για να είμαστε εμεί σωστοί, διότι εμένα δεν μου αρέσει να γίνομαι χώχο να ρίχνουμε ήταν δίκαιο. Ήταν δίκαιο, όχι στην κερδίζει, ρε φίλε. Αν πριν είχα τζιμάσει, θα ήταν ίσω και ο κόλλο με 10 λεπτά. Ένα χάσι. Να σου πω και κάτι, είναι η πρώτη φορά που ο τη συμβολή η του ήταν και πέρσι με τα αυτοί τα πέναλτι που είχαμε στο τελευταίο λεπτό και φέτος που είχα αυτοί ξεκάθαρες αποβολές ναι. με τον Μαϊαμπέλα στον Κακόρι που δεν τα έδωκε ε, επιτέλους έφτασαν και ώρα για τον Άρη να κάνει μια νέα καθαρή για τα πόλη και το να μπορούμε να μπορούμε και Άξι, το ευτύχημα ήταν είναι 2-1 οπότε αν, αν τους έρθεις ένα μητέρα δεν θέλεις και τον κόλ όπως ήταν την προηγούμενη φορά Ναι. σε περίπτωση ισοβαθμίας κακή ώρα δεν θέλουμε να μιλούμε και ισοβαθμία ε, να είμαστε που πάνω, διότι έχουμε καλύτερο σύνδελες τερμάτων. Οπότε, εντάξει, ήταν το μη χειρόν βέλτιστο με, βάση την εικόνα που Νομίζω πάει διαφορά δερμάτων στα βαξί σας. Γκολ υπέρ, γκολ κατά. Με ένα μηδέν, επειδή έχεις γκολ εκτός εσύ, είσαι εσύ που πάνω. Δεν πάει σε συντελεστή. Αν τους δέρουμε 2 2-1, μετά είναι να πάει σε θέμα να επιθέσεις της Εντάξει ρε φίλε. Όπως και να έχει. Να μην φτάσει το σημείο και βασίλες εντάξει. Λοιπόν, να σου πω κάτι ρε φίλε. Η μάπα είναι λεπτομερίες. Ναι, Πρέπει να πει απλώ κάτι που παρέλειψα. Που μέναν στο συγκεκριμένο παιχνίδι να έχει έναν πελόριο respect στον Μπέλετ. Για μένα ήταν καταλητικό, δεν είχε ευθύνη σε κανένα από τα δύο γκολ. Και το ότι το σκορ των πρώτων ημιχρονων έμεινε στο 2-0 οφείλεται αποκλειστικά στον Μπέλετ. Ναι, και ο Τρίζα Κουρί εξέλιξη. Ο MVP για μένα το αποτέλεσμα ήταν ο Μπέλετ. Επειδή πάντα λαλό έναν παίχτη που εξεγάθαρα ήταν ο Μπέλετ. Ξεκάθαρα. Ε, αν κάνουμε τρεις απεκρούς μπορεί να τρία μηδέν. Λοιπόν, η, το πόσο σωρό έφυγε η μάπα που εμείς, είναι λεπτομέρειες. Εντάξει. Κάποια απεκρίσκια λεπτομέρειες ήταν μαζί μας, προχτές δεν Ας πούμε, για μέσα που βάλε το πόιν του, ο αμυντικός στο δύο μηδέν. Εν να γυρίζει στον Πέλτζα, πάει στον ο έχει βγει προχτέ. Έχει βγει και βγει μάπα. Ένας τρόπο για γίνει. Λοιπόν, λέει και εσύ, ήταν ο Μπέλε σε καλή πλατιά. Έπια εθκιό, αθιμού τουλάχιστον από εκλού εξαιρετικέ. αλήθεια λέγεται. παίζεις σε μια ομάδα που έχουμε μπει υγεία οικονομικά. Έχει δυνατή παρασκηνιακά. Έχει μια ομάδα νική μπράβο, το χάνεις δύο μηδέν με δέκα παίχτες και όπως είπε και εσείς τα λευκοσιάτικα μου είπες πριν εγκατολίσαν στις αμολάου. Τούν το πράγμα πιστεύω ότι αν και έχασες διά ψυχολογία της ομάδας. Γιατί παίζεις μια ομάδα που προσπαθούν να σπρώτε την Παρτσελώνα με δέκα παίχτες πόσα δεν η ομάδα για μας πάσα στην Αποέλ λίστερα φίλε δεν ξέχαρτε λούσαμε τώρα να μας αποδείξει η δεν ξέχαρα το Αποέλ είναι η παιδί μου Αδούνισσού η Φαλήλα είναι τρεις τόνους όμως εν καλά να και ελάτε μου να μεγαλύσω στους μου ουδέ είναι κακό να γες καλού και αν πάντα έχει καλό μέσα όπως το πράγμα ναι ήρθεν το όμως ότι η ομάδα Δυστυχώς χάσαμε ρε φίλε, έγινε μέσα στο παιχνίδι. Είμαστε ακόμα τρεις πόντους και έμπες φορές τώρα να ακουστείτε να έχω ψευκιά τον να πω επειδή άμα χάσει το πω έλεγε ψευτοκιμούμε, είμαι έναν κρισμό. Ενόχλησε με, αλλά και η προσπάθεια από δεύτερο μικρόνου εγώ έδωκα τους respect τους παίχτες. Και θέλω να πιστεύω ότι το πίντο το και είπε τους πάει μπροστά. Να σας ρωτήσω κάτι, εγώ σας του σκοιώ να μου πείτε Όλοι θέλεις. Ας συμφωνείτε με το, με το να πω. Θεωρείτε ότι το ότι ο Κωνσταντίνοφ ήρθε από τραυματισμό επηρέασε λίγο τη μέσα με την κλειτουργία της ομάδας διότι στα δικά μου τα μάθηκα στο πρώτο μικρονό δεν ήταν ο Κωνσταντίνοφ που συνηθίσαμε να βλέπουμε. Δηλαδή νομίζω ήταν ένα από τα σειρότερα του παιχνίδια. Και, και επηρεάσαν όλη την ομάδα στο πρώτο μικρονό. Απόψη μου ότι ναι, δεν ήταν ο ίδιο, αλλά... αλλά δεν είχες το πρώτο γκολ που λάθο μεταβίβαζε μέσα στο κέντρο. Αν παίζει μονάρι που έχει έξι παίχτε που κεντρώνε μπροστά και κάνει λάθο μέσα στο κέντρο, και ποια δυνάμεια θα mm. βοηθήσει ο οργάνωτης, δεν είναι ο ίδιος. Έβαζε. Mm. Ήταν και ο Τβάλι, δεν το περίμενε να είναι ο λάθο. Αν τον παίχτη, δεν φύγει εντού. Και όσο βάλει το πρώτο...

Εφάμεντζο την κότσινη. Επίαμε στο ημίχρονο, δόξα ο Θεό, χωρί να φάμε ένα άλλο τέρμα. Μετά την αποδιοργάνωση, μετά την ούλον των κακών που έγινε μετά το 2-0. Ο Κύπρο σε περίμενε ότι να μπούμε να φάμε άλλο τέσσερα. Εκλείσαμε τα στόματα του κάθε πικραμμένου. Η εφάνιση που κάναμε το από το δεύτερο ημίχρονο ήταν εφάνιση τίτλο, όπω είπε και ο Σιρέσο Κράτη. Δηλαδή, δεν μπορώ να δικήσω κανένα, δεν είδα κανέναν παίχτη να υστερήσει στο δεύτερο ημίχρο εμπήκαμε μέσα και ούλοι οι Κύπρος να την ώρα, να παρακαλούσαν να φτιάξουν και ερκά. Να φάνετε στις 45 ψυχολογία. Να φάνετε ψυχολογία, σε περίπτωση το βαθμίαν να μπουν πάνω ο Άρης, να δούμε αν που σκεφτήκα στην ώρα να το Και βοηθήσαν και

νιώθεις έτσι ακόμη πιο ωραία δεις τον που πλέον το εγώ ένα ξένο που και γιατί σίγουρα λούν αυτή είναι η γεμάγε φέλα γιατί αυτή είναι η γεμά αν τον με δέκα φίλε σίγουρα νιώθεις έτσι κάπως ότι τιμούν και είναι το που πιάνουν όπου το πιάνουν τιμούν το τι πρέπει να κάνει

Συντήρωμε στην νότια μόνο πρώτο να μπορείς να βρει. Εστέ μου ε, δεκατάτωμα θέλω να στην νότια. Πάνω τι? μου να σε διακόψω. Έχουμε, έχουμε ενέκπληξη. λίρο του για συντήριο μέσα στην νότια. Ναι. Έχουμε δυο συντήρια. Έναν κανονικό και έναν μαθητικό. Το οποίο θα δώσουμε... Παίχτη μου. Παίχτη μου, λεβέντη μου. Το λοιπόν, okay. okay. οκ. <συντήριο> οκ. Έναν κανονικό να μαθητικό. Έναν κανονικό να μαθητικό μέχρι στιγμής και μάχουμε να κανονίσω ακόμα ένα. Ρε το δεν είναι πίκας, είναι τζόκερ. Είναι τζόκερ. Είναι τζόκερ πίκα. Είναι μοναδικό στο γιος του. Πασπαρτού, πασπαρτού. Πασπαρτού, θυλίγο Μαρσίνιο. Λοιπόν, ε, έχουμε προς το παρόν έναν εισιτήριο κανονικών και έναν μαθητικό το οποίο όποια από εσάς αδέρφια δεν έχετε εισιτήριο, και έχετε πραγματικά ανάγκη να στείλετε μήνυμα στη, στη σελίδα μας στο Facebook Πιο γλ... να στείλουν πιο γλύωρα, ένα θα πιάσει. Ε, με σειρά προτεραιότητα. δεν θα κάνουμε όποια... την οποιαδήποτε κλήρωση. Δεν χρειάζεται, διότι αν κάνουμε κλήρωση, το πιο, το πιο πιθανό Και να κέρδι... <laughs> <laughs> δούμε και, θερδόν, <laughs> <laughs> δούμε και θερδόν, <laughs> Αυτά είναι. Λοιπόν, οκ, okay. respect περιμένουμε από το keyboard. Μπράβο, γιατί να πούμε και να βλέπουμε και ότι είναι τον τα πράγματα δεν εξασυφήκαν ποτέ. Η νότια είναι σολτάδο που μέλα ρε παιδιά. Σε με Σαββάτο. Σας παρακαλώ, ο κόσμος ξέρω, ξεακολουθά, δεν έχω πάρα πόνο. Το προηγούμενο μας στη έδρα μας, ήσασταν για μέ. Ρε τρεις πύλιν και τρεις με τούτους. Τρεις και τρεις. Πρέπει να γερτήσουμε, που ήταν πριν και κουβέντα. Τι χρειάζεται

και χάσει η ομονία, η πάφο ξεπερνά την ομονία. Οπότε πάει στην τέταρτη θέση. Η Ευρώπη παίζεται ξεκάθαρα. Ναι, παίζεται. Και ποιο mm. είναι και πάφο με άρρην ομονία, τζαβόλο, να κεβράσει Δεν σου και δεν χάσει τίποτε. Αλλά σίγουρα θέλει απάει, α, να πάει να έχει δυο Τέλο πάντων, πριν να συνεχίσουμε, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί το προηγούμενο επεισόδιο, Κάποιοι ήταν ανώνυμοι, γι' αυτό είναι να παραμείνω ανώνυμοι. Εγώ θέλω να στείλω, και ευχαριστώ του Δημαρχού. Μόλις είπα τα με για άτομα που έχουν λεφτά για πακέτο, πακέτο, <cycling> γιατί για τα πέντε παιχνίδια προσφέρθηκαν εδώ και μας τρία πακέτα. Και εσύ φίλε Αγλαντζότη που μας βλέπεις τώρα, ξέρεις τις εκλογές, Δήμαρχος της καρδιάς μας, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ε, δεν το έλειπε ρε, ψηφίζουν οι άλλοι, να το ψηφίζουν και μας. Είναι ο Δήμαρχος της καρδιάς μας. Όμως για να μην λάβουμε μόνο για τον Δημαρχόν, απλά ο Δημαρχός, δημαρχός εντάξει, ξέρουν τον Ούλη, γι' αυτό πως συναφέρνω, πάρα πολλά άτομα από ελίστες που την είναι, μόλις ευχαίνει το podcast, που την ίδια ώρα το παθυσιακά για να προλαβαίνει να πιάνει μηνύματα, εβάλαμε έναν εμείς δώρο και βρεθήκαμε με 40 πακέτα. Και κάποιοι βοηθήσαμε από το εξωτερικό, να πούμε. Και από το εξωτερικό και με την Κύπρο, παιδιά, σας υπερευχαριστούμε, Είπαμε, κάθε από τη και αδερφός, κάποιοι που έχουμε να ψουμίν παραπάνω, να δούμε και δίπλα μας. Εντάξει, μην μιλούν και εσυντήρια, μιλούν εξάθρα για πολλήστες. Αν δεν στο σημείο να πινούμε από αλήθεια και, να... και εγώ πάνω μου εχάρηκα, επειδή κάποια άτομα που ήρθαν και παραλάβαν, Είναι άτομα που γνώριζα εγώ προσωπικά και ξέρω ότι είχαν το ανάγκη το πράγμα και χαιρόμαστε διπλά που πήγαν σε άτομα που πραγματικά δυσκολεύκονταν να αγοράσουν τα συγκεκριμένα εισιτήρια. Ε, φίλε, πραγματι, στείλαν, προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε γιατί έτσι πρέπει έτσι άσε μεγαλωμένοι οι αρχές μας, κοινοί που λένε mm -hmm. ο Χριστός, ο έχω δύο χιτώνες, δηλαδή ο ένα. Είσαι και έναν φτάνει στην συγγενείς μου, τέλος πάντων, θα καρφώσω το ρομάντου δημόσια, σε μία ραβή στο πατυράκι, και έρθαν μια στο πατυρακι και μια μητσια φιλη μου, να μου κέρτες πακέτο, να μου κέρτες να υψώσω, θα ζω Τώρα θα ζω, κάνει μόνο <laughs> <laughs> Ω, είναι. Μα καλά, καλά. Επιαν, όσοι δεν ζει,

Έχουμε στο νου μου κάτι, να το κάνουμε. Άμα είμαστε δύο μέρε για εισιτήρια, για και που να είναι θέμα για ανθρώπου που έχουν θέματα, να είναι για να συνεχίσουν. Ευχαριστούμε, αδερφιά, όλου όσου συμβάλλετε σε την συγκινητική πράξη. μαζί να πανηγυρίσουμε τον Απρίλιο το και να πιάσουμε φτάνει ο <μφυρίου> Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε ότι ακολουθά το κλασικό ντερπί έθα από τη Λευκοσία γιατί το από ελομονία λεπτικά είναι το ντερπί σκύπρο όπως έσκαμε εδώ ναι. και οι δύο ομάδες έχουν ο ε, ανά το Παγκύπριο ε, εμείς πάνε Ελλήνια ε, όπως... Από ελ παγκόσμια λέει ο διάστος Από ελ Λοιπόν, ε, για μένα ναι είναι τον χαρακτηρισμό του τοπικού τερπί. Είναι το τερπί της Κύπρου. Είναι το κλάσσικο. Ας σε βάσουν το κάτι πορτί του, κλασσικά, κάτι γενουργικά. είναι το κλάσσικο, ρε κουμπάρε, το παγιό. Τα μοντέρνα είναι μοντέρνα. Λοιπόν, εκτός ότι το αποέρθεν η νίκη βάση είναι ένα από Όπως δεν περισσότερα. Να

θα ήταν η ομόνια ένα σαράντα στην κατάσταση και τα απόλληλα πια ρωνε μόνο... Νομίζω ήταν και το πρώτο παιχνίδι του Σατσά. Α, με αμιλάς τώρα... Το 1998 γιατί θυμούμε ότι είμαστε πολλά λίπα στην Κερκίδα. Όχι, είμαστε... νομίζω ήταν πιο πριν. Περίνω το 1998 πριν που πιστεύω, ο Σατσάς είναι γέννημα το 78, άρα ο Σατσάς πρέπει να έπαιξε από το 96 στο Αποέλ. Είναι κάπου για μένα, όχι το 98. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να είμαστε ο τρένορ. το παιχνίδι του ήταν μακάριο. ήταν μακάριο. μακάριο, δεν ήταν κάτι παιχνίδι. ξεκάθαρα μακάριο, είμαστε 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 είμαστε

δίπλα με στο λευκό και είσαι πολλά παραπάνω κόσμο. Είσαι πολλά παραπάνω κόσμο στο από ελ κεραυνός. Ετέλειωσε το παιχνίδι το μπάσκετ και ήρθαν οι υπόλοιποι ποδά και πολλοί να με Πέρσι, χωρίς δεν με διαφέρουν τώρα τους πικάροι, πέρσι από ελ ομόνια από τα Έτσι είναι, μα δεν πάει καλά, η Συμβαίνουν τα πράγματα, φίλε. Εξαρτάται από την κάστα βρίσκεται η ομάδα, σου κάστα που βρίσκεται ο κόσμο. Δεν καταλάβει. Εντάξει, τώρα σε σχέση με το παιχνίδι, πάνω εντάξει, έχουμε το πλεονέκτημα του ότι ο κόσμο. Παίζουμε εντό. Παίζουμε εντό. Θεω, θεωρώ ότι είναι να κάνουμε sold out. Just Θεωρώ ναι. Η νότια, η και μόλι τα βγάλα. Η νότια. Ε, ε, ναι, φίλε, αλλά σε άλλα παιχνίδια, δεν γύρο το πρωί μέρα. Είναι πρόδρομητά. Τιμπαλασκευή. Επέζαμε ακόμα έγινε στην τελευταία μέρα και να γίνει το ε, Όταν ξεκινήσαμε έτσι, ρε φίλε, όταν δεν βρίσκεται στην Νότια, να πάει και στην ανατολή, ανάτοι <σομίως> μου να πάει. Ένα πάει στείλει αυτή. Νομίζω ότι θα παραπάνω να πάει και στην ανατολική προ το, το μερικά πιο κοντά στο πέντε. <σομίως> εντάξει, η αποσία του πέτρο θεωρώ ότι θα στοιχίζει. Όχι γιατί δεν πεφτάζω ο Πέτρο, αλλά διότι στι συγκεκριμένε θέση έχουμε. Έχουμε λύσει. θεωρώ ότι να βάλει τον Σούσις να το... ναι. στην άμυνα μαζί με τον, μαζί με τον Βάλι. και όταν παίξει μπορεί να το, το... αριστεράσει. Δεν ε, 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 υπάρχει κάτι άλλο, ρε φίλε. Δεν νομίζω να κάνει την έκπληξη να βάλει το Σατσάν, ας πούμε, ε, μπακ, διότι δεν θα κάνει σπείρα μας. Ας ρωτήσω κάτι, εσύ είσαι ακόμη πιο μέσα τα πράγματα. Ενώ εσύ είσαι στην Πουδακάτου, εγώ σου Αθήνη και όλα τις πληροφορίες. Ξέρουμε γιατί χρησιμοποιεί τον Βραζιλιάνο μ ενώ είστε, είστε ως επένδυση για του χρόνου Κοιτάξτε. Του όσο είναι ο λόγος. Κοιτάξτε, ας πω κάτι. Ο, το συγκεκριμένο... Επειδή ακούνται εξαιρετικά πράγματα για λόγω Να σου πω κάτι ρε πάνω μου. Υπάρχει ένα ρίσκο. Υπάρχει ναι. ένα ρίσκο. Ναι. δύσκολα όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή, εν και σε βίτα γκρουπ. Ναι. Να το βάλεις στον έναν εγώ, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να το βάλει. Αν δεν είναι στην Ρωμανία 2-0, α πούμε, λέω στον Ραν παράδειγμα. Το δεν το βάλει. Ναι, okay. οκ. βάλει. Ε, καταλαβαίνω για το point του, του σάμιντο. Εντάξει, το συγκεκριμένο τον παίκτη είναι πια στο για project πενταετία. Ναι. Θέλει να πεδίσει παρά το. Τον άλλον που πιάσαμε στην άμυνα, δεν τον είδαμε. Ο οποίο. Ε, δανεικό. Δηλαδή, τέλο Μόλι λήξει τώρα η. Ο δανεισμό του να επιστρέψει στην ομάδα του. Πιάσαμε τον το Σιπριάνο

Εφορμάρισμα είναι το Μαρκίνιο. Ναι. Ο Μαρκίνιο φαίνεται ότι. Έθωλα από τη λέξη «νέκρουσεν», Ένα ή την φρεσκάδα που είσαι. Καταβάλλον την κούραση. που είσαι, να το πω έτσι, ναι. φύλε, στα προηγούμενα παιχνίδια. Δηλαδή, βλέπει τον ότι. Όχι κάτι πάει λάθο, ότι. Δεν είναι λάθο. Δεν είναι λάθο. Ο Μαρκίνιο, όπω το είδαμε προχτέ, επειδή δεν του φτιανούν αρκετά πράγματα, κάμουν την Γενέβρα, πολλά μέσα στο κυβέρνο και εδώ, χαλάγουν περισσότερο την εικόνα του. Εντάξει. Έφρασε γι' αυτό το απεραμένο του Ναι, Ρε φίλε, εντάξει. Αν να πάρει το ρίσκο. Λέω Βασικό είναι το βάλει, ρε φίλε. Εντό συζήτηση. Τζογάκι ούτε καλύτερα. Τζογάκι ούτε καλύτερα. Ότι έχει ταχύτητα. Ότι... Στο έχει Εμένα είπαμε ότι θυμίζει ο Μαρκίνιο. Ότι ο είπαμε ο

και θέλω να κλείσω με το Θέλω να παίξει έστω και 25 λεπτά ο Γιώργος Εφραίμ Και γράψε το πράγμα Εάν τον Εφραίμ να παίξει τα σκοράρια Κάμνω επίσημη δήλωση Και ας με παίζω βίντεο Και ας με βάλουμε στον καφενέν του Ουελμπή Συμφωνώ να βάλει ο τέταρτο Ο τέταρτο Να στείλουν τα σχέδια μας στον καφενέν του Γιατί έχει χρόνο που έχουν παραπάνω αδυναμία να το πει κάπου μας. Ρε γράφει ο πηδιόν που λάζω είναι κουμμουνιστής. Ρε νομίζω ότι είμαι και εγώ. αυτό ρε. Δεν να Δεν να ζω ήξη πράγμα. Καλά λόγω που λάζω Πρώτα να η σχέση ο κουμμουνιστής της Ελλάδας με τον Αγγελικό της Κύπρου. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν θα είναι τα να τώρα το στο βλέπει εσύ και βάζει κόσμο και το βέβαια στο γήπεδο. Το ότι έκαναμε σόρτα που την πρώτη ημέρα πάνω μου, τούτο ε, ε, το που ήταν εκπληκτικό, ε, ήταν αναμενόμενο για μένα. Yeah. Δηλαδή, αν δεν το κάναμε, καλύτερα παρετούσαμε. Αν δεν έκαναμε σόρτα από την νότια κερκίδα. Για μένα εκεί πιστεύω να έχει πάει δεκαπέντε. 15... Ένα Εν, κάνουμε sold out γενικά το γήπεδο. 16.000 εισιτήρια κάπου. Yeah. 16.500 νομίζω. 16 νομίζω, 16 νομίζω να γίνουν όλα sold out. Ας μας δώσουν και οι βόρειοι, πλάσματα, να τους προστατεύσουμε. θα τους βάλουν πάνω από σε μια γωνιά, όπως βάλουν τους εκτός έδρας, άμα ένερθουν, αν παίζουμε κανένα του να κάνουμε μια συμφωνία, κυρίως με την εγώ προσωπικά, σαν πάνω, έγινε Αν γίνει σόλτα ούτε αν και μια φορά στη ζωή μου, σε μια αρέσει μου, σου που βλέπεις στο γιο που πάνω αντιλαμβάνεσαι το συστήμα, ξέρω, θεωρώ ότι είναι τραβαγό μου. Το πάνω. Ναι, συμφωνώ. Η αλήθεια, η αυτό η νότια γίνει, η γίνει ανατολική, σε ο κάποιος της γης, εγώ είμαι χαπτή. Να πάει παιδιά, να βλέπεις από και να θεωρείς 50 το

και ναι, φίλε Γιώργο, χώχο του Μόνια 24 που μου βάλει συνέχεια βιντεούθηκα και με εμένα και ομπήκαν και τους άλλους. Θέλουμε εσάς, ρε. Αφού χωρίς εσάς, ρε, κομπάρει να περιμένουμε. Αλλά θέλουμε τους και να θεωρούν παραπάνω το σιόου μας. Τέλος πάντων, να θέλω να τα δημόσια, όχι μόνο για τα για όλα Να είναι ωραία να σιπαλμό, ρε. εντάξει, εκτό που τούτων, η μόνη ομάδα φέτο που Βασι, βασικά αδικείται κατάφορα είναι η δική μα ομάδα, η οποία έκανε sold out σε όλα τα παιχνίδια. Εντο... σε όλα τα εκτό παιχνίδια έκανε sold out. Εν... εντίθεται θέμα. Κάναν ατμόσφαιρα. Ήταν η ατμόσφαιρα, μα, δηλαδή προχτές ακούγαμε μέσα στο Αλφαμέγα

που ήταν στην Κερκία του Άρη, τώρα έγινε να παίχνεις και ο παδός Δηλαδή, πολλά εύκολα που λάδει τις ομάδες σας, παιδιά. Αν Όχι ρε φίλε, κάποιοι αλλάξαν και ομάδες τώρα. Πολλά εύκολα αλλάσουν ομάδες κάποιοι. Φυσικά ο συγκεκριμένος που τον είδα, ξεκινήσε ο Μονιάρης, από η μετά και σήκωσε στον αέριο, και ύστερα μες στον Άρη. Οπότε, εν του Λοιπόν, θέλετε να Θέλει να μιλήσουμε για την εντεκάδα και πάμε στα μηνύματα. Να πούμε για την εντεκάδα. Α, ξεκινήσουμε από την εντεκάδα και πάμε στα μηνύματα. Την εντεκάδα που θα θέλουμε, ρε κομπάρε. Που θέλουμε, ναι. Είπαμε, πιστεύομαστε το πίντο. ρε κομπάρε. Λοιπόν, ξεκινούμε από ρε, Δηλαδή. Ε, οι, πέντε πίσω είναι ο και οι τέσσερις. μπέλετς, Εδεδομένος τον Τάλτσιο. Για μένα σε αυτό το παιχνίδι είναι δεδομένος ότι τον καλά. μπορώ να φανταστώ από ελεμονία χωρίς τον τον καλά βασικό. Παρόλο που ο Γίνος τράβησε πολύ φορτίο φέτος. Εγώ προσωπικά με θα έβαλα τον Δόνι να παίξει πόνο το εξτρέμ. Θα έβαλα τον καλά ρίστρα Ναι. Θα έβαζα κορυφήν τον Κβιλιτάγια. Και θα ξεκινούσα να στο δίλημα να σαρφώ, των με τον Βηγιαφάνια. με τον Βηγιαφάνια, αλλά σίγουρα θα ήθελα το σαρφώ να, να είναι μέσα στι αλλαγέ. Όπω και τον Μαρκίνιος, όπω και τον Εφρέμ. Και θα ήθελα να δω και τον Τωμανί μέσα στι αλλαγές, Διότι ο Τωμανί ε, 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 βοήθησε, ρε φίλε. Εγώ πέτα στην ενδεκάδα μου, ρε κουμπάρε, πέτε δική σου. να πει για τον κόσμο, ρε κουμπάρε, είμαι σίγουρος. Εγώ θεωρώ ότι η ενδεκάδα να Ένα ρε Σοκράτη μου, εσείς πείτε ούς ενδεκα εγώ να πω για δεκάτο. Ωραίος. Που εγώ θεωρώ ότι η να είναι Η ίδια,

δυνατός, μπορεί να βάλει σώμα. Φίλε, μεγάλα δέρνεις τρία μίδια. Και να βάλει και ο Συπριάνο, και ο Μαϊόλι, και να βάλει τον Κατριτσί. Όπως θέλει ας παίξει, ρε κούμπε. Πεμάς τα λίγκα. Λοιπόν, όσοι μας το... Όχι όσοι. Όλοι πρέπει να είμαστε στο γάσι πει το Σαββατό. Αδέρφια. Να είμαστε δέκατος, δέκατος, τρίος, δέκατος, ίσο 12, δηλαδή δεν επιτρέπονται στραβοπατήματα, ειδικά με στο γάσι πι. Αν θέλουμε το πρωτάθλημα, πρέπει να είμαστε όλοι, για μένα, ενωμένοι, να κάνουμε το που πρέπει εμεί ω κόσμο, εμεί ω νότια, και οι υπόλοιπε κερκίδε, να πάρουμε το ζητούμενο. Δεν θέλω να μακρηγορήσω πάλι για το θέμα του κόσμου. Πρέπει να είμαστε τζαμέ πάντα μέσα στα πλαίσια, είτε χάνουμε είτε δέρνουμε, δεν πρέπει να, να σύρουμε ούτε κροτίδε, ούτε φωτοβολίδε, ξέρουμε τα ούλα. Ε, να κάνουμε πολλά πράγματα, ίσω και να προκληθούμε, τίποτε. Εμεί τσαμε να κάνουμε το καθήκον μα. Και πιστεύω ότι είναι πάρουμε το ζητούμενο το Σαββάτο. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα πάνω μου. Ναι. Λοιπόν, Χρήστο Χατζηγεωργίου. Από Ελ στα εύκολα, από Ελλάδα στα δύσκολα. Το θυμίζει μόνο ακόμα εδώ, άμα χάνε τι εκλογέ, δεν κουμπάρε. λοιπόν, ούλοι γήπεδο να στείλουμε του χώχου άλλη μια φορά για ψυχανάλυση. Και η ομάδα χρειάζεται μα τώρα που βράζει το σίδερο, τα εύκολα μπορούν και μόνοι του. Μόνο από ελ. Η ομάδα χρειάζεται μα φιλούν μόνο στα εύκολα και στα δύσκολα. Ο κόσμο θα είναι για μέ. και σίγουρα ο κόσμο μα, όπω είπαμε, ο πίκα είναι παραπάνω από το δέκατο παίχτη. Δέκατο τρίτο, δέκατο να σε βάλουν τώρα να σου πούν ότι οι άλλοι τρει είναι οι ιδέε. να μου γίνεται πάντα. Εντάξει, φίλε μου Χρήστο, θα είμαστε τζαμέ να στηρίξουμε την ομάδα. Ξεκάθαρα. Επιβάλλεται. Λοιπόν, να πάει εσύ στο επόμενο. Πίκα, πίκα. Αναστάσιο Βασιλείου. Το από είναι ιδέα αθάνατο θα ζει. Το από είναι πολύ περισσότερα πράγματα από το ποδόσφαιρο. Το από Έλλης ζει μέσα μα είναι ένα κομμάτι σημαντικό του εαυτού μα. Είναι ο λόγος πόσα προβλήματα και να έχουμε εκτός γηπέδου, εκείνα τα 90 λεπτά που παίζει η ομάδα, τα ξεχνάμε όλα. Η ομάδα μας, η ζωή μας, το είναι μας, το είναι μας μας χρειάζεται. Όλοι δίπλα στην ομάδα, από ελ μέχρι σε σχάτω. Ό,τι είπε φίλε Τάσο, καλύφκη με πλήρω. Είναι μόνο τα 90 λεπτά, είναι ο τρόπος ζωής μας. Με το που ξυπνούμε και με το που ζυμούμαστε. Κάτι που άλλη ψήφιση είναι ότι λαλούν τους από έξω και μην τους είναι έναν λοιπόν, λοιπόν, να πω μου. Ο... Ο... Λοιπόν, <laughs> πιστεύετε είναι μετά από αυτήν την αγωνιστική, ο κύριος ανταγωνιστής μας για προέδρια. Πέρσι μα πολύ τα παιχνίδια με τους απέναντι, Φέτος πρέπει να είναι αγιός. Α ξεκινήσω από το δεύτερο μέρος, εννοεί ότι πρέμειναν αλλιώ. πέρσι,

γενικώ η ΑΕΚ ομάδα που φτάνει μέχρι τελού. Όμω φέτο βλέπουμε ότι είναι πιο νεανική. Δεν όπω που ήταν λίγο μεγάλοι και έφυγαν Αλλά ο κύριο ανταγωνιστή μα για μένα είναι ο Άρη. Εγώ να διαφωνήσω λίγο ρε πάνω. Καλό να πει ότι θέλει να Δεν βαστεί. Εγώ πιστεύω ότι είναι ο κακό μα αυτό ο κύριο ανταγωνιστή. Θα συμφωνήσω. Πολύ καλή εγώ Παιδιά, πρέπει να το πούμε. Είχαμε να μου δώσουν όλο τρελό φλαμίνκο, να μου δώσουν ο άλλος ο σεξ ουρακουτάνκο. Λοιπόν, πάμε στο. Άρεσε ο σεξ ε! Λοιπόν, να το πω ρε. Πορτοκαλί, φίλοι κοτούνι. Μάλιστα. Γιατί φίλοι κοτούνι, εγώ. Λοιπόν, δεν ξέρω, εγώ. Μπορεί να βάθρω να έχει μόνο το πέσο, δεν ξέρω.

το άρεο. Άγουρα, φίλε μου, το ζώντο Χριστουγέννο. Εντάξει. Καταρχά, είσαι ο Λάουρο να το πούμε. Για που το δοκιμάσαν Ναι, ναι, έχουν να πούν, που το δοκιμάσαν. Έλεξα, να το δεν Είμαστε δεν σε αυτό το σημείο. Εγώ νομίζω ότι ο συγκεκριμένο είναι και όπω είχαμε μια ομάδα από ένα

και προσπαθεί να στρέψει την προσπαθή. Το σπίτι είναι το λεχείρι να λεξίζει βάλα κάτω. Δεν Λοιπόν, πήκα Μάρκος Θωμάς, με ένα χαμένο ενίχρονο στη φρουταρία πολύ δίθεν από ελίστες ευκάλα Γελάτε ρε, αλλά καγαμώ το Εντάξει, το μήνυμα πριν και που λαλούμε φορά τα μας

Ποιος Τρία, δύο, ένα, αντένα. Θα είσαι ο Γιώργος Μαρινόμ. Εν τω Το πάμε. Το Μάρκος Με τα η μύχρο να συμφρουταρίαν πολύ, δίθεν από ελίστες ευκαλαχολήντζοι μηδενήσαν Σε μια χρονιά που μας πολεμούν, ούλοι πολεμούν μια ομάδα δεν μπορεί να κερδίζει συνέχεια. Εν στι που φαίνεται η συσπήρωσή μα. Το Σάββατο μετά από βράσματα, μόνο όσοι το πιστεύουν. Λοιπόν. Πάντα, υπά, πάντα, υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν του από οι που μπαίνουν μέσα σε ένα συγκεκριμένο γκρουπ. Του αρκεύκου πριν, ήδη τελειώσει το παιχνίδι να γράφουν για του παίχτε, για τι κότσινε, για τον προπονητή, για. Εγώ παιδιά. Θα είμαστε όλοι από οι Είμαστε... Θέλουμε Είμαστε δαμέουλοι με ίδιο σκοπό. Για τον απολυσμό και για να πιάμε το πρωτάθλημα. Τούτα που κάνουμε εν στην ομάδα που κάνουμε και σε κανέναν άλλο. Δηλαδή δημιουργούμε πρόβλημα που τη στιγμή που δεν υπάρχει. Που τη στιγμή που είμαστε πρώτοι με έξι βαθμού και επειδή χάνουμε αρχίσουμε και κατακρίνουμε τον καθένα. Ρε, που μα έχουν τζάμε, δεν Μπορούμε να του κατακρίνουμε ούτε προπονητέ, ούτε πρόεδρου, ούτε τίποτε. Περιμένετε να τελειώσει ο πρόαθλημα και πείτε ό,τι θέλετε. Να το πιάμε και πείτε ό,τι θέλετε. Κρίνετε του πάντε. Αλλά τώρα δεν είναι η στιγμή να γίνονται τα πράγματα. Σε φωνώ με μπικά μου. Ε, και εγώ θέλω να απαντήσω σε ένα φίλο, ο οποίο έχει τα μόνο προπονητήρια κομμάτια. Εντάξει, γενικά το σας είναι ο φίλος.

να σου πω και εγώ να μου νομίζω αλλά καλύτερα το να ο Κράις του τον που βλέπει έτσι, λέει, διαφορετικά πράγματα και πιο πιο, νυφαλείο, και πιο, πιο με αφορικά ε, και κυριολεκτικά λοιπόν θεωρώ ότι ε, ε χάσαμε γιατί <coughs> όπως είπατε πριν ε, κι αν μας έκαναμε λάθη παιδικά που εν συνήθιζε το φετινό να να κάνει. Ε, μια ομάδα που έχει τρομερή ταχύτητα να σου κλέψει την μπάλα να επειδή γεμώνει το τρίτο με παίχτες. Πρέπει να να σε πλέον θέση. εδώ μια παλιά, έφτιαξε το τβάλι, έβαλα το. Όπως ο έθιμαν ο Σοκράσιο που το εμπρίν, πριν. Ε, οποιαδήποτε άλλη ομάδα με δέκα παίχτες με τον Άρη το στην όπως και λάζει, θεωρώ ότι πρέπει να προχωρήσουμε παρακάτω. κάτω. Έχεις κάτι να προσθέσεις? Ρε φίλε, αναλύσαμε το πριν, δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι. Okay. Ε, κάλυψες μου με, με, εσύ με το που είσαι Λοιπόν, πάμε στο Σοβοκλίν. Τι αποελίστηκε συνήθεια αν έχετε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας μέχρι και τη σέντρα του Αποέλ Χόχι. Ρε φίλε, ας πω κάτι, εγώ δεν έχω μια... Αν είμαι... Πιστεύω στις προκαταλήψεις να το πω έτσι σε ρε, ρεκομμάρια, ούτε καμνο... Είσαι

Ρούχα, σωρούχα ή... Τα πάντα, τα πάντα. Σωρούχα εντάξει, όχι, είναι πάντα το δυο μοξεράκι, είπαμε, και οι κλατσές, αλλά τα παπούτσια, τον γιν η φανέλα, το φούτερ το είναι πάντα το ίδιο. Εσύ ρε, έχω μια συνήθεια που κάνω όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ειδικά και ότι μέραν του μάτσε εγώ μόνο. Μόνο. Εντάξει, παρατραβούμε τον Λίον την ημέρα. Ναι, και... Ξέρεις ρε. Εγώ να σου πω γιατί παρατραβούμε τον γιατί είμαστε αδύναμοι χαρακτήρες <σο> και Πάντα βρίσκουμε τους δικούς μας που είναι και παρασύρουν Μάλιστα. Λοιπόν, έχει ο Μπίκας ερώτηση τώρα. Εντάξει, Έχεις και μια σύνταση που σωρίζει Μπίκα. Αν την κάνει μετά, να την κάνουμε του δικούς του ανθρώπου που καθέσει στην Ανατολική. Λέει, ο Πάμπος το ναι, ο Θελ... Είναι... Ναι, θέλω την γνώμη σα για συμπόλαια που λήγουν. Σε ποιου πιστεύετε πρέπει να γίνει ανανέωση, ευχαριστώ Πάμπο Ανατολική 131. Εντάξει, ήδη οι ανανεώσει Φίλε Πάμπε, ξεκινήσα. Ε, Μπέλετ, Κωνσταντίνοφ, Εντογκαλά, Πέτροβιτ, θα είναι μαζί μα και την επόμενη χρονιά. Ε, Όπω επίση, από ό,τι λένε και οι πληροφορίε, ότι και ο Μαροκινό Κομάντο και ο Σούστη θα είναι μαζί μα την επόμενη χρονιά.

και το Γιώργο τον Εφρέμ να συνεχίσει τουλάχιστον για ακόμα μια χρονιά. Ένα παίχτη ο οποίο θέλει να κλείσει την καρδιά του στο Αποέλ. Και από του λίγου παίχτε που δεν γεννηθήκαν από ελίστε και γεννήθηκαν από ελίστε. Okay. Ξεκάθαρο το μήνυμα. Ούτε εγώ να θέλω να το εφρέσω οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Oh, yeah. είναι ανταγωνίστρια, είναι μικρή. Θεωρώ ότι και για τον Γιώργο Εφρέμ ένα παίχτη που έχει μεγάλε παραστάσει. Και μετά από ελάχιστα πριν.

και αν είμαι που σπίτι, και αν με πάρει για φαΐν καλό, συνήθως ποτίζει με. Απευθείας ποτό. Απευθείας ποτό. Για να έχει να γυγιά σου αφήνει, ο άνθρωπος, είναι σε έναν που Α, εγώ συνήθως φαΐν δεν μπορεί να πεις μετά. Εννοείται ρε φίλε. Τώρα το καλό ότι, να τη την

Ήβρα την πρώτη, εγώ θέλω να ξεκινήσω εγώ. λοιπόν, ο φίλο μα, ο Χρήστο, ο Μπάζαρο. Κρι Ναι, εμπάζαρο, ρε κομπάρα, διότι ξέρουμε τον Μπαμπάντο. Οκ. Ωραίο από Έλληνα και ο Χρήστο okay. και ο, ο πατέρα του. Λοιπόν, γιατί δεν βάζει Ιπριάνο και Μαϊόλη, έστω και λίγα λεπτά σαν αλλαγή, να ζούμε λίγο. Χρήστο μου, απαντήσαμε το πριν. Εντάξει, θέμα του προμονητή, ίσω ο ίδιο να με θέλει να για να μην κατηγορηθεί να βάλει κάποιους παίχτες οι οποίοι δεν τους είδαμε. Φυσικά ο ίδιος βλέπει τους προπονήσεις. Ε, Ενδεχομένω ενδεχομένως να χρειαστούν, διότι έγινε τραυματισμό μες στο παιχνίδι με φτιά. Ειδικά στην άμυνα πάνω μου έγινε πάρα πολλές επιλογές φέτος σε σύγκριση με, με κάποια προηγούμενα παιχνίδια. <σχεδί> Νομίζω ότι όμω αν δεν κάνουμε λάθος, μέσα στις επόμενες και τρεις εβδομάδες μπαίνει μέσα και ο, ο, Ενώ ο Γουίλερ. Ενώ ο μήνα να είναι το αργότερο έτοιμος. Στον Μαϊόλη προσωπικά πιστεύω ότι έστω σε ένα θέμα έχει κανένα δούμε, έτσι η δική μου λύση. Εντάξει, επειδή ο τρόπος που παίζει ο Πίντο φουλ τακτική, μπορεί να θέλει ο χρόνο του να προσαρμόσει στο πλάνο. Για να αφομοιώσει την τακτική του. Ναι, γιατί δεν ξέρεις, κάποιοι παίχτες θα αρπάσουν την πρώτη, κάποιοι θέλουν τον χρόνο τους, κάτι ξέρει παρά παρά μας. Οι καλύτεροι πάντως μαθητές φέτος με την τακτική του ήταν ο Σούσιτς. Ο Σούσιτς φέτος ότι το βάλει ακάμι γάμνη. Λοιπόν, ε, αφού. Λοιπόν, ε, έχουμε μια ρεζιδά από φίλον τον Πόλιν. Αν δεν νικήσουμε την ομόνια, θα είμαστε ακόμα φαβοροί για το πρόθλημα. Ε, λοιπόν, στην απίθανη περίπτωση που δεν θα νικήσουμε την ομόνια, ναι, να είμαστε φα... ακόμα φαβοροί για το πρόθλημα. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε τρει πόντου που πάνω. Και κανένα δεν εγγυάται ότι ο Άρης νικήσει να νικήσει μπάφων είτε η Άγια να νικήσει να όρθωση. Φίλε, είσαι πολύ δρόμο το πρόθλημα Φίλε, είσαι λεφτάγωνιστικέ του πρόθλημα. δεν ξέρω τι θέλει ο καθένα.

αλλά ο φίλος μας ο Κασιανίδης, ότι οι παίχτες μας νιώθουν ξενερωμένοι χωρίς τον κόσμο, είναι εντυχείο που στα εντός καλούν Σίγουρα, ρε φίλε, είπαμε το ξανά ότι ο κόσμος του Αποέλ παίζει μπαλά, όπως έχεις κάνει εδώ, διά μια άλλη νοθησή. Εντάξει, δυστυχώς, δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε. Άρα, με το που συμφωνείς για Τελεία. Τελεία. Οκ. Ξανά, Σοκράτη. Λοιπόν. Έχει άλλο μια εσύ. Πάνο. Όχι, εσύ είναι άλλο πάνω. Άλλο πάνω. ναι, μαζί σου. Άντζεμ πάνο. Πάνο Δεν ξέρω αν είσαι εσύ ή ο Στρέιτζ. Το λοιπόν. Σε ποιε θέσει πιστεύετε ότι χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα, εάν δεν υπάρξουν αποχωρήσει. Καταρχά, για να υπάρξει ενίσχυση η φιλού μου, πρέπει να έχουμε αποχωρήσει. Αφού και πάνω τώρα. Σε γυρίζω με Ναι, λίγο 19 συμβόλαια, όμω αποκλείεται να μην όλοι. Εντάξει, ναι. Εντάξει, προσωπικά, εγώ πιστεύω παιδιά, ότι αν μου λάλε σε ποια θέση θα ήθελε. Θα ήθελα σίγουρα να το αριστερό μπακ. Σίγουρα θα ήθελα αριστερό μπακ. Σίγουρα θα ήθελα ακόμα έναν επιθετικό καλύτερο και με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στο που ζει που. Στο μπερκοφτή. Και θα ήθελα σίγουρα ακόμα έναν εξάρι. Σίγουρα, φίλε, για λίγο θα τρέψει η

και φυστά με δεκευκή μας ο Μαϊόλι Να έχεις τον καλά δόνι Μαρκίνιος και Μαϊόλι Ο Εφραίμ Ο Εφραίμ Ο Εφραίμ είναι στα βερίαξια Νομίζω με τούτους Και να μην μας φέρουν κάποιον τσενούρκο Εμένα τουλάχιστον Πήρε σίγουρα Σέντερφορ μπακ Γιατί όπως φαίνεται να ο φέρεις Έγινε αν μείνει ο Μιτσή, καλώ. Αν τον πιάμε και πουληθεί, ακόμα καλύτερα. Γιατί τιμέ που ακούσαμε είναι. Εν... 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 Λοιπόν, πάμε παρακατώ. Εσύ ρωτή, ναι. Μάλιστα. Να μην χαριστούν παιχνίδια στου κατά κύριο λόγο ανταγωνιστέ μα από το φίλο των Epic Junior. Μάλιστα. Είναι αρφό του Τόσαντζουνιού. Αρφό του Τιέν. Λοιπόν, Φίλε, τη δεδομένη στιγμή είναι νομίζω να υπάρξουν τούτες οι Αξίδελ, αλλαξοκολιές. Αλλαξοκολιές, σε τη, σε τη φάση του πρωταθλήματος. Δηλαδή έκαμε κάτι, κοπ, κάτι καλό, δεν το τυχαία, δεν την κλήρωση του κυπέλου για να υπάρξουν Ακόμα Ένα κρατάει... αύριο. Ένα αύριο. αύριο η κλήρωση του mm. Πρέπει να λίγο. όμως ε, ναι ρε, αλλά άμα αν ξέρεις που τα εγκλήρωσες, μπορείς έκαμε... να κάνεις τα δικά σου. Σε τι αγωνιστικές δεν μπορείς να αντιγράφουμε... μου, ξέρεις όμως. Την Ελλάδα να αντιγράφουμε σε πάρα πολλά πράγματα. Ε, η Ελλάδα για μένα φέτος έκαμε έναν πράγμα πολύ σωστό, το οποίο πρέπει να κάνουν τον χρόνο στην Κύπρο. Δηλαδή. Στην Ελλάδα <laughs> φέτος, ρε φίλε, η πρώτη εξάδα από το παρόμενο σύστημα με την Κύπρο, δεν έπιεαν με το παίζει πρώτος, ο έκτος με πρώτο όπως παίζουμε εμείς. Στην Ελλάδα έγινε και, εγίνει και εγκλήρωση. εγκλήρωση. Ναι. Οπότε δεν ήξερε ούτε με κόρη να έγινε και μου την αρχή. Οπότε, ναι, ήταν ναι, παράσχο αν το κάνουμε με τον τρόπο, εγώ θεωρώ ότι το προάθλημα θα είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικό. Ρε, okay. Είναι ναι, ε, μια καλή εισήγηση. Ε, γιατί... επειδή ακολουθούμε με κάποια χρονοκαθυστέρηση την Ελλάδα σε κάποια πράγματα, θεωρώ ότι. Επειδή έμαθα ότι σκεφτήκαν το για τον χρόνο, ότι ενδεχομένω του χρόνου μια από τι αλλαγέ που να δούμε. Οκ, okay, μαγάρι. Λοιπόν, Άμα ο φίλος μας ο Σίπας Χάλης ρωτά μας πώς να βρει τον παπάν του λέει πραμιτσίς εδώ, πραμιτσίς σε ηλικία πώς να βρει τον παπάν του να έρθει εκεί πέρα Λέει ο Πασχάλης μα βάζω όρφη ε, Φαντάζομαι να δράσουν το πράγμα, σήμερα βάζω ένα περλιστάς ε, Για να μην έρχεται εκεί πέρα, τη δεδομένη στιγμή μου μιλούμε ρε φίλε που μας πρέπει να του δείξεις έμπρακτα ότι έχεις ανάγκη να πάει εκεί πέρα. Κύριε Βασχάλια, στο άλλο Μιτσίγε το βίντεο, πάει για πράθλια, αμέσως θα πω να έρθεις. Πέρ εδώ, το σκουλούζι μες το Μιτσίγε, αμέσως θέλει να και ζήτας, αρκετές που να μεγαλώσει. Έχεις το πίσω, πήγαμε εσύ που σου περνούν τα πράγματα, ρε

Είπα σας τον λόγο πριν, είναι σημαντικό το παιχνίδι, θέλουμε να κερδίσουμε. Πρώτα ο Θεός, αν παίξει η ομάδα όπως ξέρει και όπως μπορεί, δεν έχουμε να βοηθούμε κανένα. Εγώ θα μιλήσω με πολιτικούς εδώ. Ωραία, σου πέμαστε εδώ. Το φράγμα του φόβου έσπασε. Το κύμα τη στήριξης μεγαλώνει. Αδέλφια, 30 με το κλεμμένο. That's it. Πρέπει να σπάσει το φράγμα του ήχου όμως,